Το θέμα είναι έστω ότι την πλαστογραφούν. Ή κλέβουν τον κωδικό αριθμό και φτιάχνουν με μια λευκή καρτούλα μόνο με τον κωδικό αριθμό, οπότε λειτουργεί όμοια και αυτή η καρτούλα. Το θέμα είναι ότι θέσατε ένα βομβαρδισμό ερωτημάτων από την αρχή μέσα στα πλαίσια μιας εκπομπής όσο είναι αυτή, που ομολογουμένως για κάθε ερώτημα από αυτά θα ήθελε μια ολόκληρη εκπομπή για να λυθεί. Σας λέω όμως απλά και αν τυχόν για λόγους τεκμηριώσεως χρειάζεται μια ανάλυση, θα την κάνουμε όποτε εσείς νομίζετε, ότι στη σύγχρονη τεχνολογία δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην μπορεί να υποκλαπεί δυστυχώς. Κάπου διάβασα σε μια εφημερίδα ότι στην Γαλλία έγινε ένα μπλοκάρισμα του τερματικού, οπότε νεκρώθησαν όλες οι συναλλαγές. Δηλαδή είναι τόσο εύκολο να γίνεται αυτό το μπλοκάρισμα. Οπότε να νεκρώνονται οι συναλλαγές, να πάει κανείς από το χωριό του να πάρει τη συνταξή του και να του πούν έλα μετά από μια εβδομάδα ή μετά από μια-δυο μέρες για να... γιατί δεν έχουμε ή ρεύμα δεν έχουμε. Ή ρεύμα δεν έχουμε και δεν λειτουργεί το μηχάνημα ή δεν έχουμε... Πώς έξετε, αυτό δεν χρειάζεται η δήμονα για να σας απαντήσει, γιατί αφορά κάτι παρόμοιο με το βιβλιάριό σας καταθέσεων, πόσες τράπεζες έχουν online σύστημα. Αν τυχόν εκείνη τη στιγμή έχει χαλάσει το online ή το δίκτυο της γραμμής ή οτιδήποτε, σας λένε χάλασε το online, δεν μπορείτε να κάνετε ανάλυση κατάσταση. Με την ίδια έννοια, φυσικά είναι εκεί αν ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να πάρει ένα τηλέφωνο και να ζητήσει το υπόλοιπο λογαριασμού, είναι μια προσωπική εξυπηρέτηση. Με τις κάρτες, πολύ φοβάμαι ότι θα είναι πολύ χειρότερα. Γιατί με την περίπτωση κατά την οποία, δίκτυο είναι γι' αυτό, ένα δίκτυο τηλεπεξεργασίας απάνω σε μια κεντρική τράπεζα. Αν τυχόν οτιδήποτε συμβεί και το δίκτυο σταματήσει, σαφώς νεκρώνουν τα πάντα. Επομένως δεν είναι απλό το πράγμα ότι θα έρθουν να μας σώσουν αυτές οι κάρτες, θα μας λύσουν τα προβλήματα, θα μας ασφαλίσουν από τις κλοπές, από τους ληστές στους δρόμους. Εάν πάει λοιπόν με κάποιες κάρτες να ενεργοποιήσει το κομπιούτερ που είναι στο πεζοδρόμιο ή έστω κάτω σε ένα υπόστοιχο έξω από το κτίριο, δεν κρύβει αυτό κινδύνους ασφαλείας? Ή θα πάρει τα λεφτά, θα πάει στην τσέπη και θα είναι σίγουρος ότι θα πάει στο σπίτι του? Σας είπα και πάλι, η σειρά αυτών ερωτήσεων που θέλουν μία ανάλυση, τόσο τεχνική ή θέμα σκοπιμότητας. Τώρα μου είπατε για θέμα κλοπής. Δηλαδή, αν τυχόν έχουν θέσει το θέμα ότι πρόβλημα... Αυτό πώς το τοποθετείτε το θέμα κλοπής? Δηλαδή, έναντι τι, έναντι του χρήματος? Έναντι ενός πτωχού που θα πάει να πάρει λίγα χρήματα και θα γυρίσει μαζί στις τσέπες και ίσως και απειληθεί και να το σκοτώσει. Γι' αυτό εξ αρχής τόνισα το θέμα, ότι είναι μόνο θεολογικό. Αν το λέτε τα πλευρά αυτή, ή τεχνικό, ή κοινωνικό, ή πολιτικό. Ότι θα πούμε ακόμα και εθνικό. Ότι η ληστεία θεραπεύεται με την κάρτα. Γιατί την κάρτα δεν μπορούν να την κλέψουν και να σηκώσουν όλο το ποσό και να μείνει φτωχός. Ναι. Και να το πάρουν και το σπίτι μετά. Ναι. Και πού θα πάνε οι περιουσίες λοιπόν των πολιτών? Εάν οι οικονομικοί οργανισμοί, εβραϊκοί κυρίως, εβραϊκής προελεύσεως, έχουν το χρήμα στα χέρια τους και μας αγοράσουν, αφού θα αποθηκεύσουμε και τα σπίτια μας, αποθηκεύσουμε και οτιδήποτε έχουμε, όποιες περιουσίες, πού θα πάνε αυτές οι περιουσίες? Και σε περίπτωση και κλοπής, σε περίπτωση ας πούμε και υπερβάσεως του ορίου των αναλήψεων. Με συγχωρείτε, γιατί μου κάνατε βομβαρδισμό ερωτημάτων. Απανωτά, λένε. Θα ήθελα να πω, γιατί δεν ξέρω αν τυχόν το είδατε κάπου, ότι η τεκμηρίωση της κάρτας, της ωφελημότητας της κάρτας είναι και η κλοπή. Μπορούμε απλά να σκεφτούμε, χωρίς ιδιαίτερο στοχασμό για να κάνουμε ανάλυση, ότι με τον ίδιο τρόπο μπορεί να σου κλέψουν κάποιο χρήμα που κουβαλάει κανείς στην τσέπη του, το οποίο μπορεί να είναι 5, 10, 15 χιλιάδες. Αν λοιπόν μια κάρτα υπάρχει, ένα πιστωτικό όριο μπορεί να πάει μισό εκατομμύριο ή ένα ή δεν ξέρω πόσο πάει αύριο, μπορεί άνετα να κλέψει κανείς την κάρτα. Και αν τυχόν είναι το cash card, το οποίο είναι έξω από μια τράπεζα, μπορεί, μπορεί να σε σκοτώσει. Δηλαδή, γιατί η λογική είναι ότι η κάρτα, όποιος απολέσει την κάρτα, λέει, παρακαλεί το κάτοχο της κάρτας, αν την απολέσει, να ειδοποιήσει αμέσως τα κεντρικά υποκαταστήματα και από εκεί θα γίνει μια πληροφόρηση σε όλους τους φορείς, αν είναι ας πούμε επιστολική κάρτα, ότι αυτή η κάρτα απολέστηκε, οπότε μην την δώσετε. Το ερώτημα φυσικά είναι ότι πρώτον, αν τη χάσει κανείς την κάρτα χωρίς να το ξέρει, μπορεί να τη χάσει χωρίς να το γνωρίζει. Δεύτερον, αν τη χάσει δεδομένη στιγμή ή αν του την κλέψουν, πότε θα προλάβει να ειδοποιήσει όλους? Ναι. Και τρίτον, ότι
Και αν σε σκοτώσει κάποιος, δηλαδή σαν κλοπή, γερή κλοπή, αντί για 5.000 ή 10, μπορεί άντα να πάει κασκάρτ και να αδειάσει όλο το ταμείο που είναι εκεί με την κάρτα σου. Και οπότε δεν στέκουν αυτές οι αιτιολογίες ότι λύνονται τα προβλήματα, ότι είναι σωσίες, δηλαδή μεσιανικές κάρτες που θα μας λύσουν τα προβλήματα όλα. Όχι, αυτό είναι ένας μύθος. Προσπαθήσαμε λοιπόν σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές, να ανοίξουμε ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ έρευνα. Βέβαια σήμερα, όσο μας πήρε ο χρόνος, προβληματιστήκαμε και αφού θέσαμε ένα γενικό θέμα, οι ηλεκτρονικές κάρτες και ταυτότητες είναι εξυγχρονισμός ή είναι απειλή? Σε αυτό το ερώτημα προσπαθήσαμε να δώσουμε μια μικρή σύντομη απάντηση, εξειδικεύοντας όσο μπορέσαμε, είπαμε μερικά πράγματα, και σήμερα φυσικά είδαμε ότι είναι ένας μύθος αυτή η καρτομανία, ότι δεν είναι όλα σωστά αυτά τα οποία μας λένε, ότι είναι μια εξυπηρέτηση, ότι είναι μια βοήθεια, μια ελπίδα. Κρύβονται και πολλοί κίνδυνοι και πολλές, θα λέγαμε, παγίδες υπάρχουν που πρέπει να προσέξουμε. Σήμερα είδαμε μόνο κάποια θετικά και αρνητικά στοιχεία των ηλεκτρονικών καρτών ταυτοτήτων. Είναι ένα πρόβλημα καυτό. Ήδη δόθησαν 37.000, περίπου 40.000 τέτοιες κάρτες κοινωνικής ασφάλισης. Ήδη προανεγγέλθη ότι από 1 Νοεμβρίου και οι άλλοι συνταξιούχοι θα τρέχουν στις τράπεζες να εισπράξουν τη σύνταξή τους με άλλο σύστημα, με έναν AMCA, με έναν ενιαίο κωδικό αριθμό. Αυτό φυσικά έχει κάποιες συνέπειες που πρέπει να τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Μένει να δούμε λοιπόν τις κάρτες ταυτότητες ως κοινωνικό και ηθικό πρόβλημα, τις κάρτες και ταυτότητες τις ηλεκτρονικές ως πρόβλημα φακελώματος και παραβίασης των συνταγματικών ελευθεριών, και να δούμε και τις κάρτες ταυτότητες γενικά σαν κίνδυνο σφραγίσματος αντιχρίστου. Θα είχατε την διάθεση, κύριε Θαμάτη, να έρθετε πάλι να συζητήσουμε αυτές τις όψεις του θέματος? Γιατί μην... τώρα στην ουσία έκαναμε ένα ανοίγμα. Και να μην είχα τη διάθεση τα θέματα που ήταν βομβαρδισμός ερωτήσεων, που ουσιαστικά κανένα δεν αναλύσαμε. Κάναμε απλώς νήξη σε όλα τα θέματα. Και πράγματι ήταν τραγικά δύσκολο το να απαντηθεί με ένα απλό ναι ή όχι ένα ερώτημα έστω που θέσατε, ένα απ' όλα. Πραγματικά το κάθε ερώτημα από αυτά που θέλει μια σοβαρή τεκμηρίωση για να ικανοποιηθεί και ο ακροατής. Ας ελπίσουμε λοιπόν, ναι, ότι και με την άδεια και την δυνατότητα που θα μας δώσει το κανάλι, το οποίο το επενδύουμε για την ευπρέπεια του λόγου, για την δυνατότητα αναπτύξεως όλων των πλευρών μιας αλήθειας, ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε τουλάχιστον σε 2-3 ακόμη εκπομπές πιο ειδικευμένα, και συγκεκριμένα να δούμε στην επόμενη εκπομπή τις κάρτες και ταυτότητες τις ηλεκτρονικές αυτές σαν κοινωνικό και ηθικό πρόβλημα. Και μετά να πιάσουμε το σαν πρόβλημα ηλεκτρονικού φακελώματος και παραβίασης των συνταγματικών ελευθεριών που αφορούν τον κάθε πολίτη. Γιατί μας τάζουν μια μεσιανική εποχή κάρτες που στο κάτω-κάτω μπαούλο θέλαμε να κουβαλάμε τις τόσες πολλές κάρτες. Και θα μπερδευτούμε ποια κάρτα εδώ, ποια κάρτα εκεί, ποια κάρτα εκεί, ποια κάρτα εκεί. Μας έχουν ζαλίσει με τις κάρτες. Να έχεις το πορτοφολάκι σου, κάμια 5-10 πεντοχιλιαράκια και κάνεις τις εναλλαγές σου. Τόσες κάρτες. Παρά τα θετικά τους τα λίγα, νομίζω, στοιχεία, κρύβουν πολλά αρνητικά στοιχεία τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε. Σας παρακαλέσουμε λοιπόν και εσάς, κύριε Σταμάτη Κούλουθρε, και το κανάλι να μας δώσει την δυνατότητα να ασχοληθούμε ειδικευμένα, να φέρουμε και νομικούς και άλλους επιστήμονες για να δούμε συγκεκριμένα λοιπόν τι έχουμε να ωφεληθούμε. Σκοπιμότητα και ωφελημότητα να την κρίνετε εσείς, εμείς απλώς μόνο ή όποιος άλλος φέρετε, θα σας δώσουμε τεκμηριωμένα τα στοιχεία τα οποία θα μας ερωτήσετε. Λοιπόν, το ερώτημα μας μένει και θα το συνεχίσουμε να το διευθύνουμε. Οι ηλεκτρονικές κάρτες και ταυτότητες είναι εξυγχρονισμός τον οποίο επιθυμούμε, ή μήπως είναι και απειλή, και κυρίως είναι απειλή? Αγαπητοί τηλεθεατές, θα συνεχίσουμε, θα διευθύνσουμε το θέμα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.